Καλώς ήρθατε στο 22ο Άρης Επιβάλλον Press Meetup. Χαίρομαι πάλι που σας βλέπω όλους. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση του σημερινού προγράμματος, να πω ότι θα κάνουμε όπως πάντα μια μικρή κλήρωση για δύο license για Champions Software. Λίστα που έχουν αρχίσει να την δίνουμε ένα στον άλλο. Γράφτε το όνομά σας όσοι θέλετε να συμμετάσχετε και θα γίνει μια κλήρωση κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Και θα ανακοινωθούμε δύο νικητές. Πριν πάμε επίσης στο να παρουσιάσουμε το τι θα πούμε σήμερα, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που δουλέψαμε για να ετοιμάσουμε αυτό το meetup. Είναι η Βιλιάνα. Βιλιάνα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
πόσα θα μας πει δευτερόλεπτα. Θα παρουσιάσω το δεύτερο, το θερμοκάφιο και το Φλόρια Μάμπους από τα χρόνια επίσης. Είναι η δεύτερη παρουσίαση που κάνει η Φλόρια στο meetup μας. Μας είχε παρουσιάσει και τα πράγματα παλιότερα για το AWS. Σήμερα θα μας παρουσιάσει κάποιες τεχνικές για να κάνουμε όπως είπαμε τα API μας πολύ πιο γρήγορα. Ο Φλόρια έχει background, αρκετά μεγάλο background στο αυτό που λέμε site by building engineering, αλλά και στο, και στο program. Και όπως γράφουμε εδώ, focus στο web application scaling, το system by building και το security. Θα μας πει και ο Φλόρια κάποια πράγματα στη συνέχεια. Μην καθυστερήσω άλλο, θα πάμε απευθείας στην πρώτη παρουσίαση, που δεν είναι αυτή. Δυστυχώς δεν υποστηρίζεται από browsers.
αν επιχειρήσει να διαβάσει compiled protocol buffers, δεν γίνεται και δεν έχει υποστήριξη για κάση. Example requests, πρακτικά στο client θα καλέσει ένα conventional endpoint, ας πούμε, για να πάρει τα δεδομένα του χρήστη και για να γράψει κάποιο καινούριο χρήστη στο σύστημα. Θα στείλει ένα protocol buffer το οποίο περιλαμβάνει τα δεδομένα του χρήστη, το οποίο είναι το file. Τώρα, resource hypermedia style. Κάνουμε απλά σε παραδείγματα όπως το API και το REST. Πρακτικά είναι ένα σύνολο από exposed resources που το τερμινώνει στα ελληνικά, δεν το βρήκα. Για να πω την αλήθεια, τι σημαίνει το resource στα ελληνικά, αλλά OK. Το οποίο μέσω HTTP verbs μπορεί και μας παρέχει τη δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές στο backend system. Συνήθως η επικοινωνία γίνεται με JSON ή XML. Είναι αρκετά απλό στην υλοποίησή του και στην κατανόησή του. Δίνει τη δυνατότητα για να σε απειλεί, ας το πούμε έτσι. Επειδή πρακτικά είναι ένα convention, δίνει τη δυνατότητα για scalability. Δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει πάνω σε πολύ συγκεκριμένη τεχνολογία. Αν χρησιμοποιήσουμε hypermedia, είναι και navigable. Επειδή στο response content περιλαμβάνονται links τα οποία μπορεί να σε οδηγήσουν σε μεθεπόμενα resources ή σε προηγούμενα resources. Και επίσης είναι και σχετικά unit testable. Δεν έχει υποστήριξη για asynchronous operations σε native list. Δεν είναι και τόσο γρήγορο και δεν έχει υποστήριξη για streaming. Πολλοί από εδώ μέσα ξέρουν ότι για να πάρουν δεδομένα στέλνουμε ένα GET με ένα resource από πίσω και για να κάνουμε post στέλνουμε κάποια δεδομένα σε ένα resource πάλι. Επόμενα είναι τα query-based. Παράδειγμα είναι η GraphQL. Πρακτικά, το API μας δίνει ένα δομημένο μοντέλο, δεδομένο το οποίο μπορούμε, να επικοινωνήσουμε όπως επικοινωνούμε με μία database, περίπου. Οπότε, αν στείλουμε στην database ή στην GraphQL, έχουμε ένα query ότι θέλω από το χρήστη τάδε το όνομα και το επίθετο, θα μας επιστρέψει το όνομα και το επίθετο. API. Είναι καλό με την έννοια του ότι μπορεί να κάνει unify πολλά diverse δεδομένα που δεν έχουν απαραίτητα σε σχέση μεταξύ τους. Είναι σχετικά γρήγορο και επίσης μπορεί να κάνει unify και diverse συστήματα. Όχι καλή υποστήριξη σε τάση, ούτε σε ready meeting. Αν γίνει πολύ μεγάλο το diversity, μπορεί να εξελιχθεί σε αρκετά complex stuff. Και επίσης το error handling είναι λίγο tricky γιατί πρακτικά κάθε response θεωρείται successful, οπότε θέλει σχετικά ευαίσθητη λογισμό. Reads γίνονται με queries και writes γίνονται με mutations και δεν θα πούμε κάτι άλλο. Next. Τέλος τα event-based APIs είναι ένα παράδειγμα είναι το Kafka. Είναι ένα σύνολο από events τα οποία θα κάνουν publish producers σε εμπλεκμένο Kafka brokers τα οποία καταναλώνουν οι consumers που έχουν κάνει subscribe σε συγκεκριμένα topics τα οποία επίπτουν αυτά τα events. Έχουν καλή υποστήριξη και είναι αρκετά useful για data streaming. User actions και όλα αυτά. Είναι σχετικά γρήγορο, είναι πολύ αναθεκτικό και είναι σχετικά scale. Απ' την άλλη, αν είμαστε ειλικρινείς και αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις Kafka στην εταιρεία ή στην πλατφόρμα σου, πάνω θες κάποιο που να κάνει μόνο Kafka. Γιατί μπορεί να καταλήξει αρκετά complex και επίσης δεν είναι και πολύ καλό για small use cases. Πρακτικά στο read, το consumer κάνει subscribe
κάνει πόλη για να πάρει δεδομένα κάθε τόσο. Ο producer θα κάνει send ένα record το οποίο είναι tight σαν string string εδώ. Όταν ο client λάβει δεδομένα για ένα resource, ένα JSON response,
self-descriptive messages. Κάθε μήνυμα που έρχεται από το server έχει αρκετή πληροφορία επίσης, ώστε να μπορεί ο client να ενεργήσει πάνω σε αυτό και να μην χρειάζεται να κάνει επιπλέον request για να πάρει δεδομένα. Τέλος, Hypermedia as the engine of application state σημαίνει πρακτικά, και αυτό είναι κάτι που ξεχωρίζει το OpenAPI από το RESTful API, ότι τα responses περιλαμβάνουν links για potential paths που μπορεί να ακολουθήσει ο χρήστης ή το client application από εκεί και πέρα. Ένα REST API πρέπει να ικανοποιεί το client server architecture, που σημαίνει separation of concerns μεταξύ client και server. Μας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε το interface μας, να το πάμε όπου θέλουμε, σε ό,τι implementation θέλουμε, σε ό,τι platform θέλουμε. Το Anarchic Scalability σημαίνει ότι μας δίνει τη δυνατότητα, αυτό που είπαμε και πριν, να ανταποκριθεί το σύστημα σε massive workloads χωρίς να έχει μεγάλο impact. Και τέλος, κανονικά θα πρέπει να υπάρχει zero knowledge σχετικά με το π.χ. ένας client δεν έχει κανένα νόημα να ξέρει και δεν πρέπει να ξέρει πόσες servers υπάρχουν που μπορεί να του σερβίρουν το resource. Και επίσης, ο server δεν πρέπει να ξέρει ποιο είναι. Το είδος του client. Το είδος του client. Ναι, δεν πρέπει να ξέρει πρακτικά τι κάνει ο client. Το statelessness είναι ένα ακόμα attribute που πρέπει να διέπει ένα RESTful σύστημα. Πρακτικά ο server δεν πρέπει να κρατάει και δεν πρέπει να ξέρει καθόλου από το state το οποίο υπάρχει στο client. Σε περίπτωση που κάνουμε αυτό πάνω το convention και το contract μεταξύ του. Ο client διατηρεί το application state, είτε μέσω session είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή, local store, οτιδήποτε. Και ο server είναι και ασχολείται μόνο με το state των resources, ότι είναι αποθηκευμένο στο database και πώς θα σερβίρει. Τέλος, το stateless μας λέει ότι κάθε μήνυμα το οποίο παίρνει ο server από το client δεν μπορεί να το χειριστεί μόνο του. Δεν χρειάζεται context από προηγούμενο μήνυμα ή κάποιο άλλο call για να μπορέσει να χειριστεί το μήνυμα που έχει λάβει. Casability. Τα responses από το server καλό είναι, θετικό είναι, πρέπει να υπάρχουν, να υπάρχει ένα indication για το αν το response είναι custom. Πρακτικά το κάνουμε apply σε get και head request και μας δίνει τη δυνατότητα να φάρουμε custom layers, επιπλέον custom layers μεταξύ server και client, CDNs κτλ. Μας δίνει σχετικά αυξημένη efficiency και performance. Μερικές φορές υπάρχει, αν δεν γίνει σωστά setup, να έχουμε χαμηλό reliability με την έννοια ότι μπορεί να πάρει ο client outdated δεδομένα. Ένα άλλο attribute είναι ότι για να θεωρηθεί ένα σύστημα RESTful είναι το να έχουμε ένα layered σύστημα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το αναφέραμε και πριν πολύ επιγραμματικά. Δεν πρέπει ο client να ξέρει από πού το έρχεται το response. Μπορεί να το έρθει από ένα δωμάτιο, μπορεί να το έρθει από τρεις υπήρους δίπλα. Δεν έχει καμία σημασία, πρέπει να είναι το ίδιο. Μας δίνει το benefit ότι μπορούμε να κάνουμε scale-up σχετικά εύκολα. Μπορούμε να βάλουμε διάμεσα load balancers, CDNs, authentication mechanisms,
σε αυτό το πράγμα είναι ότι μπορεί να ξεσκολλείται σε περίπτωση που αν και έχουμε σώσει, κάνει σωστά το casting, δεν υπάρχει cast κάπου ενδιάμεσα το, το response. Τέλος. Πώς κάνουμε άρχισε resources. Βάση convention, ένα head θα μας φέρει την πληροφορία, ένα head θα μας φέρει headers και metadata την πληροφορία, ένα post θα μας δημιουργήσει την πληροφορία, ένα put θα κάνει update σε μια υπάρχουσα πληροφορία, ένα patch θα κάνει, ας πούμε, τοπικό update σε μια υπάρχουσα πληροφορία, θα το δούμε λίγο μετά, και ένα delete θα κάνει remove. Σαν το payload για τα request και τα response μας.
έγινε αυτό το error, τι είναι αυτό το error, πληροφορία για να μπορέσει να λυθεί. Είπαμε πριν ότι τα resources πρέπει να έχουν στην αιωνιότητα πρακτικά το ίδιο URL και να μην αλλάζουν, εκτός και να αλλάξουν το version, οπότε το versioning θέλει προσοχή. Δεν θα μιλήσουμε παραπάνω για το versioning, είναι άλλο θέμα πότε το κάνουμε, γιατί το κάνουμε και πώς. Γενικά καλό είναι, επειδή κάνουμε serve consumers και developers, να κάνουμε documentation πολύ, όσο πιο αναλυτικό γίνεται. Swagger, Postman Collections, βοηθάνε να γίνει το API μας χρήσιμο και να μην πείσουμε σε support calls. Λίγο security, έτσι, πάμε απαλά, χρησιμοποιούμε SSL TLS, εννοείται, και καλά είναι οποιοδήποτε call και να γίνεται, να χρησιμοποιούμε κάποιο security header, το οποίο μπορεί να έχει access token, μπορεί να έχει fresh token για να πάρει access token, κάποιο τρόπο να γίνει secure. Και τέλος, test. Postman scenarios, end-to-end tests, test. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Τέλος, πάμε να δούμε και τρία προβληματάκια τα οποία είναι αρκετά συνηθισμένα σε implementation των RESTful APIs. Τι γίνεται με το patch? Το patch πρακτικά κάνει modify ένα resource, το οποίο για πολλοί κόσμο είναι το ίδιο με το put. Η διαφορά είναι στο put. Conventionally στέλνουμε όλο το αντικείμενο πίσω. Στο patch στέλνουμε ιδανικά ένα JSON patch ή ένα XML patch με το operations που θέλουμε εκεί. Όπως βλέπουμε εδώ, το operation στο πάνω document κάνει replace το όνομα το δικό μου με την πόστα και επίσης βάζει και το επίθετο στο object. Ένα είναι αυτό. Ελπίζω ότι λειτουργεί. Δεύτερον, ένα άλλο πρόβλημα είναι RPCs ή void actions ή πείτε όπως θέλετε. Πρακτικά δεν μπορείς να αποφύγεις την περίπτωση που κάποιο verb θα καταλήξει σε κάποιο resource στο τέλος. Η λύση, π.χ. ας πούμε, πώς θα κάνουμε update σε όλα τα laptop που έχουμε σε μία... θα κάνουμε trigger ένα update σε όλα τα laptop που έχουμε σε ένα resource. Το να φτιάξουμε ένα resource το οποίο καταλήγει σε slash update που είναι ρήμα, δεν είναι λύση, δεν κάνει πολλά με το πρωτόκολλο, τέλος πάντων, με το convention, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει ακριβής λύση για αυτό το θέμα. Μερικά παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται είναι η Google, ας πούμε, βάζει ένα κατά τελεία και update μετά το resource. Ένας άλλος τρόπος είναι να πάρεις το verb που έχεις και να το μετατρέψεις σε noun. Οπότε στέλνεις ένα update request. Ανάλογα τώρα. Αν η δουλειά που θα κάνεις κάθε φορά έχει το ίδιο αποτέλεσμα, θα στείλεις ένα put. Αν κάθε φορά έχει διαφορετικό αποτέλεσμα, θα στείλεις post. Είναι οπτιμιστικά εξαρτάται με το τι κάνει αυτό το action που θες να κάνεις. Και τέλος, θα στείλουμε τους operations. Ιδανικά θέλουμε να μην κάνουμε break το user flow. Η modest accepted λύση για αυτό το πράγμα είναι ότι απαντάμε κατευθείαν με 202 και accepted. Και στο header έχουμε το location με το status πρακτικά τη δουλειά την οποία κάνει. Αυτό το location κάνει accept ή get για να πάρει το status, ή κάνει accept ένα delete για να κάνεις cancel στο long running operation που τρέχει. Επίσης έχει και ένα suggestion αν θέλει ο χρήστης με try after, το οποίο λέει απλά ξαναστείλε το request σε 60 δευτερόλεπτα ή 60 λεπτά ή όσο. Δεν ξέρω τι ώρα είναι, αλλά τελείωσα.
αλλά είσαι ευχαριστημένο. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που ζω. Το πήγα σφαίρα. Νομίζω σε αυτό που έλεγες ερχόντουσαν δεκάδες πράγματα ή να πω ή να ρωτήσω. Αλλά ας πούμε... Δεν είμαι έτσι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος... Καταρχάς θα ρωτήσω κάτι από αρέστο ή μοιάζεις εδώ. Εκεί έχουν χρησιμοποιήσει... Εκεί έχουν φτιάξει... με το αν αυτή τη στιγμή ο τρόπος που γίνεται το
authentication με τα JWT είναι πραγματικά αρέστητα. Για παράδειγμα, με το access token και το refresh token. Είναι κάτι που θέλει το convention rest, είναι ουσιαστικά ότι ο server δεν χρειάζεται να ξέρει την line. Επίσης, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε ακριβώς το convention rest, ποιο θα κάνουμε καλό implementation για να κάνουμε log out τον χρήστη. Ποιο θα ήταν? Ένα καλό implementation για να κάνουμε log out τον χρήστη. Μπορείς να θεωρήσεις ότι κάνεις delete το token, οπότε είσαι μέσα. Το οποίο δεν το έχει αποθηκευσικά. Γιατί ακολουθεί
υποθεί το stateless. Τότε πώς κάνεις validate ένα token για το οποίο δεν γνωρίζεις, για να τον κάνεις. Ανάλογα. Στα JWT καταρχάς συνήθως δεν κάνεις invalidate. Έχει ένα expiration value συνήθως. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν το κάνεις invalidate, κάνεις το client, δεν βάζεις ένα short period of time, το οποίο ζει, δεν βάζεις το client σου, απλά να το ξεχάσει. Παρ' όλα αυτά όμως θα μπορούσες, ακόμα και το JWT token θα μπορούσες μια χαρά να το κάνεις εδώ. Ας πω παράδειγμα, κάθε φορά που κάνω login κάνω ίσως ένα JWT token και βάζω στο JWT token ότι αυτό είναι, έχει ένα δικό μου ID στο δικό του 2. Και για κάποιο λόγο που θέλω να χρησιμοποιήσω το JWT token γιατί μου κάνει verify πράγματα, το ποιο είναι το email μου, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα έχει μέσα και έναν αριθμό. Το οποίο εγώ μπορώ αυτό το αριθμό στο database και όταν εσύ κάνει την βάλει, κάνει τον κάπου, πάνω του πίσω. Άρα μπορώ με αυτόν τον τρόπο να κάνω την βάλει την τρόπο. Νομίζω αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορεί να κάνει την βάλει. Το token, αν κάποιο το έχει πάρει, κάποιο τρόπο που το κρατήσει, λειτουργεί μέχρι να κάνει την βάλει. Δεν μπορεί να κάνει την βάλει. Σε αυτό το επίπεδο, είναι αυτά τα 10 JWT. Νομίζω ότι ένα καλό μηχανισμό να πολύ, ίσως να είναι ένα καλό point να το πούμε με πίτσα. Μπορεί να μα κάνει μια λύση. Όπω και να σα ευχαριστώ. Αλλά μην το ξεχάσετε, θα σα ευχαριστώ. Υπάρχει μια ερώτηση που ήθελα να προσθέσω στον χρόνο που έφυγε, γιατί το ξέχασα. Α, το πάτσα τώρα. Κάποια άλλη ερώτηση. Περιγράφεις ακριβώς το τι πρέπει να κάνει ο σερβερ
events, οι web events θα ζωριστούν στην ίδια σου, θα ζωριστούν οι events. Ένας άλλος λόγος που δεν αγαπάω πολύ το patch. Είστε προβληματίες. Αν εμείς οι δύο κάνουμε ένα get, πάρουμε το δεδομένο ότι είναι στον τόπο μέσα, μια υπάρξη. Οκ. Και κάνουμε και δύο, ας πούμε, που ήταν Άλεξ Σερνέι Κεραμίδας και Άλεξ Ιωάννη. Έχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Βάσει αυτού θέλουμε και δύο να αλλάξουμε το όνομα, γιατί είναι Κώστας Ιωάννου, ενώ άλλος είναι Άλεξ Κεραμίδας. Εγώ θα κάνω ένα patch στο name, θα κάνεις ένα patch στο Σερνέι, και έχουμε αλλάξει διαφορετικά πράγματα. Στο τέλος του γιατί θα κάνουμε άλλο πράγμα. Ενώ όταν κάνεις put, στέλνεις όλο. Μπορεί το υλικό, ok, ήθελα εγώ να είμαι το υλικό, εγώ ξέρω τι γίνεται. Αλλά έκανες εσύ δεύτερος. Αν κάνουμε και οι δύο put, αφού είμαι εγώ δεύτερος, εμένα θα πάρει. Ναι, αλλά κάνουμε μια άλλη πληροφορία στο σύνολό της. Εμείς και οι δύο κάνουμε ένα τρίτο χαρακτήρα που δεν υπάρχει. Δηλαδή κάνουμε τον Κώστα και ένα μήνα. Δεν υπάρχει καθόλου. Πάτε να αλλάξετε και οι δύο, πάμε να αλλάξουμε και οι δύο του ίδιου ρεσόρτ. Ναι, με το που όμως θα ήταν η Κώστας Ιωάννου ή Άλεξ Κεραμίδας, είναι υπαρκτά πράγματα. Χρήστο, μπορείς να έχεις όμως concurrency, οπότε να το χαρακτηρίζεις κάπως. Μπορείς να έχεις concurrency, κάποιο μηχανισμό στο header, έτσι ώστε όταν θα ξαναπάρει ο άλλος το ρεσόρτ για να το στείλει, αν έχει στείλει κάποιος πιο νωρίς από αυτόν, να φαίνεται ότι κάποιος έχει... Ναι, αλλά όλα αυτό πρέπει να είναι κάτι και να το κάνεις... Θέλουμε όλοι, το validation που πρέπει να το σκεφτεί. Δεν λέμε να γίνει ταυτόχρονα τα requests. Όχι, αυτό σου μιλάω. Λοιπόν, τώρα είναι race for vision. Εκεί πέρα πάει σε race for vision. Εντάξει, είναι... Αν θα κάνεις lock το object για να μην δεχτεί άλλο μέχρι να τελειώσει το operation, that's fine. Έχουμε ένα σύστημα, είμαι ο Άγγι και θέλω να περάσω κάτι. Όχι, σου το πάνω. Την ίδια στιγμή που παίρνει και εσύ σαν χρήση πραγματικό που μιλάει στο προφίλ σου. Έτσι. Εκείνη την ώρα δεν έχω πάλι λόγο στο σύστημα για τέτοιο λόγο. Οκ. Αυτό λέω ότι είναι valid point. Το ίδιο πράγμα θα γίνει. Το ίδιο πράγμα θα γίνει όμω αν εγώ πάω και βάλω το όνομά μου με put και μετά ο άτομο πάει και βάλει αυτό που θέλει με put και εγώ κάνω ένα get μετά και θα βάλω πάνω από το admin. Αυτό δεν γινόνει στο λάθο. Τώρα, αν θα κάνεις slow, αν θα κάνεις transaction, αν θα κάνεις freeze το object μέχρι να τελειώσει το operation. Αν, μπορείς όσο τρέχει το operation να στείλεις ένα response στο άλλο patch ότι έχεις τι, εδώ γίνεται το operation. Ναι, αλλά έτσι θα σπάς το stateless. Stateless. Όχι. Όσο γίνεται το operation στο server και είναι lock, αν στείλει άλλο request, θα το απαντήσει και στείλει δεν γίνεται. Λοιπόν, θα κάνω αυτή τη δουλειά. Ο λόγος που άρεσε πάρα πολύ να παρουσιάσει το REST είναι γιατί είναι σαν tabs versus spaces, λέγουμε, είναι steroids όμως. Γιατί ακριβώς έχει πολύ πλάκα, γιατί όταν ξεκινάω τα συστήματα, δεν το χαιρόμαι πολύ, ό,τι και να πεις,